Εδώ η κάθετη παλιά του Τζελάγια. Φεύγει φάτσα με τον Παναγή. Περνάει μπάλα 1-0. Στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εμίλιο Τζελάγια βρέθηκε φάτσα με τον Παναγή. Έκανε το πλασέ. Μπάλα πέρασε κάτω τα πόδια του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Και στο 5ο λεπτό ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Εμίλιο Τζελάγια. Έμεινε εκτεθειμένος εκεί ο Παναγή, νομίζω από την άμυνά του, γιατί ο Απόλλωνας βγήκε μπροστά, ο Ζελάγια βρέθηκε μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα της Ομόνιας. Και φτάνει στα 10 γκολ, ξανά η φάση. Η κάθετη παλιά στον Ζελάγια, άργησε να βγει πάνω του ο αμυντικός. Ο Κούσουλος ήταν που πήγε να τον κλείσει, όταν πλέον ο Ζελάγια είχε ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Άτυχος και ο Παναγία, την μπάλα πέρασε κατά τα πόδια του. 1-0 με το 10ο εφετινό γκολ του Εμίλιο Τζελάγια. Όταν βλέπουν την κίνηση και τον κενό χώρο στο να δίνουν την κάθετη πάση. Εδώ η παλιά του Πέδρο είναι πολύ καλή για τον Σαρδινέρο. Μπήκε στην περιοχή, γύρισε. Ο Στυλιανού ήταν αυτός που έκανε το τελείωμα. Με λάθος πόδι βεβαίως νομίζω. Βγαίνει ο Μανρίκε να τον κλείσει. Σέντρα τον Πέδρο. Μπάλα περνάει. Ο Τζελάγια δίνει στον Σκέμπρη, αυτός με μία πήγε να γυρίσει, μπάλα κόντραρε στον Μότα και πήρε ύψος ο Παναγή, αναγκάστηκε να διώξει σε κόρνερ στο 43. Σακέτη την σέντρα, το σούτ που έγινε η μπάλα φεύγει έξω. Να δούμε τον Ραμίρες που πέρασε, η σέντρα δεν θα προλάβει. Μαυρίας προσποιήθηκε στο Σελίμοβιτς, έκανε την σέντρα καλή, πήγε για γυριστό ο Κολοβός, θεαματικό. Η κάθετη παλιά τον Κολοβό, το γύρισμα, έβαλε το χέρι ο Βάλε και εν συνεχεία μάζεψε. Σκέμπρη την κίνηση του Ψύχα, αυτός τον Τζελάγια, δίπλα στον Πέδρο το γύρισμα. Ο μικρός θα κάνει ένα υπέροχο γκολ στο 59, θα στριφογυρίσει και θα καρφώσει την μπάλα με βολές στα δίχτυα. Ο Πέτρος Ψύχας, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 59, διπλασιάζοντας τα γκολ του Απόλλωνα. Με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Γύρισε και πάνω στην κίνηση έπιασε το βολέ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Παναγή. Και ο Απόλλωνας διπλασιάζει τα γκολ του στο 59. Με τον Ψύχα να σκοράρει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ξανά εδώ προσπάθεια των παικτών του Απόλλωνα, ο Ψύχας έδωσε Τζελάγια, ο Πέδρο γύρισε στον Ψύχα αυτός. Κοιτάξτε πόσο ωραία ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα, νομίζω του Σουάρες που ήταν εκεί κοντά. Εδώ τσιμπάει την μπάλα και αμέσως γυρίζει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπόρεσαν οι δυο τους να συνδυαστούν, η μπάλα όμως κατέληξε στον Πέδρο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Σκέμπρη το βολέ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ωραία κίνηση από τον μικρό, κρατάει μπάλα στον Μαυρία. Η σέντρα του Μαυρία, το βολέ έξω. Ευκαιρία για την Ομόνια, η καλύτερη της στο παιχνίδι. Έκοψε αρχικά ο Σαρδινέρο, με δεύτερη προσπάθεια βρήκε τον Χαραλάμπους. Ο μικρός ελευθερώθηκε, το σούτ κόντραρε όμως στην προβολή του Σελίμοβιτς και η μπάλα έφυγε κόρνερ. Από τον Σαρδινέρο που θέλει να βγάλει τον Απόλλωνα γρήγορα στην κόντρα. Η πάσα για τον Μάρκοβιτς. Παλιά για τον Σκέμπρη, πολύ καλή. Κατεβάζει ο Σκέμπρη από πλάγια στην περιοχή. Πλασάρει στα χέρια του Παναγή. Αδύναμο με τον Γιόρντι Γκόμεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ψύχα που είχε γυρίσει πίσω. Καραμπόλα εκεί, μπάλα μένει στην περιοχή. Ο Μότα θέλει να γυρίσει. Η κόντρα. Εδώ το σούτ από τον Ντάρμπισάιαρ. Καλή επέμβαση από τον Βάλε. Κατοχή παραμένει για τον Απόλλωνα στο 51%. Εδώ Τζελάγια μόνος. Θα πάρει φάουλ. Και αν είναι κάρτα, είναι δεύτερη. Στον Σουάρες που αποβάλλεται. Σε 73. Ξανά. Και είναι φάουλ για κάρτα. Καραγιόλη κάθετη. Μένει κάτω. Όχι. Offside. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον Σκέμπρη να είναι πιο μπροστά, σωστός ο βοηθός. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα, σέντρα από τον Μότα.
προβολή και κόρνερ. Γόμεθ στο κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Βάλε δεν μπορεί να διώξει, δεν σφυρίζει τίποτα ο Νεοκλέους. Για να δούμε. Υπάρχει φάουλ, καθαρό. Ο Μότα πέφτει πάνω στον Βάλε. Δεν πηδάει κάθετα, πηδάει πάνω στον τερματοφύλακα της Ομόνιας. Του Απόλλωνα, με συγχωρείτε. Έκανε λάθος εδώ, σοβαρό ο Νεοκλέους. Συρτάει σέντρα, ο Ζελάγια πέφτοντας ο Μπρου, ένα αδύναμο σουτ. Να δούμε από εδώ αν βρήκε ο Βάλε ή όχι. Όχι, κάπου ακούμπησε η μπάλα και πήρε ύψος. Στον Ντάρμπι Σάιαρ, βαλιά του είναι καλή για τον Κολοβό. Ο Ελλαδίτης έκανε το σουτ, η μπάλα δίπλα από τα δοκαριά. Στο 81. Ζελάγια προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα, πέρασε ο Γκόμεθ. Η Ομόνια με τον Κολοβό, ο Βάλε θα πει όχι στην μεγαλύτερη ευκαιρία της Ομόνιας στο παιχνίδι. Στο τέτα-τέτ με τον Κολοβό. Πέρασε ο Στυλιανού, που είναι γρήγορος, για να δούμε την επιλογή του, ο Ζελάγια. Και πάλι για τον Στυλιανού, Ζελάγια σε θέση βολής, το κάνει ο Παναγής σε κόρνερ. Ψύχας. Το σουτ που έγινε, η μπάλα αρχικά έφυγε από τα χέρια του Παναγή, σε δεύτερο χρόνο μάζεψε. Γέμισμα του Γκόμεθ, ο Κούσουλος κατεβάζει, το σουτ, την μπάλα κοντράρει και χωρίς δύναμη. Η πάσα, το σουτ στην κίνηση, δεν ήταν εύκολο τον Σκέμπρη, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Όχι, 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 ό